Το κρατικό θεραπευτήριο εντάχθηκε από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια μαζί με άλλα 3 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε διακρατικό πρόγραμμα επενδύσεων για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου. Οι διαδικασίες προχωρούν και ο στόχος είναι να υλοποιηθεί αυτό μέσα στη χρονιά. Έτσι θα λυθεί ένα κρίσιμο πρόβλημα για το νοσοκομείο, για το νησί και για τους πολίτες του. Αυτό της προμήθειας του ιατρικού οξυγόνου που ξέρετε με όλοι ότι μας ταλαιπωρεί. Δεχθήκαμε ακόμα και πρέπει να ευχαριστήσουμε γι' αυτό μια πολύ σημαντική γενναιόδορη προσφορά από ένα συντοπίτη μας, ο οποίος ακόμα δεν θέλει να πει το όνομά του. Κάποια στιγμή θα το ανακοινώσουμε. Για τη μετεγκατάσταση και διαμόρφωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών, ώστε να έχουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο, σύγχρονο και καλά εξοπλισμένο τμήμα επειγόντων, που είναι και το πιο νευραλγικό τμήμα του νοσοκομείου. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το 2018 θα είναι μια απαιτητική, αλλά πιστεύουμε και πολύ δημιουργική χρονιά. Θα μας φέρει πιο κοντά στους στόχους μας για καλύτερη και αποδοτικότερη περίθαλψη που θα παρέχει το κρατικό θεραπευτήριο. Γι' αυτό το στόχο θα χρειαστεί η συμμετοχή και η προσπάθεια όλων σας, όλων μας, ώστε μαζί να χαρούμε τα αποτελέσματα και να είμαστε περήφανοι γι' αυτά όταν ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Από τους πρωταρχικούς μας στόχους ήταν πάντα, αλλά φέτος θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, είναι η ικανοποίηση των λειπτών και λειπτριών υπηρεσιών υγείας. Με παράλληλη ενδυνάμωση του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, το οποίο διαθέτουμε. Έχουμε πάντα στο νου μας, σαν εργαζόμενοι στην υγεία, ότι ο ρόλος μας και η δουλειά μας είναι να παρέχουμε ίσες, αξιόπιστες, υψηλού επίπεδου ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε όλους. Με σεβασμό στην προσωπικότητα των ασθενών και των συγγενών τους, με ευγένεια και υπομονή. Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι όταν οι άνθρωποι έρχονται σε εμάς, είναι σε δυσχερή αδύναμη θέση, ενδεχομένως φοβούνται και λίγο λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν. Από εμάς λοιπόν ζητούν και αναμένουν περίθαλψη, στήριξη και καλή συμπεριφορά, όπως και εμείς την αναζητούμε όταν χρειαστούμε εμείς προσωπικά ιατρική, νοσηλευτική ή διοικητική βοήθεια. Και θα την παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία, παρόλη την κούραση και το άγχος που έχουμε πολλές φορές λόγω των συνθήκων, οι οποίες πολλές φορές είναι αντίξωες. Το Υπουργείο Υγείας δίνει μεγάλο βάρος, ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το θέμα και είναι τομέας για τον οποίο θα αξιολογηθούμε και θα κριθούμε όλοι, και διοίκηση και εργαζόμενοι. Ξέρουμε πως τα προβλήματα είναι μεγάλα και πολλά, δεν επαναπαυόμαστε. Ξέρουμε ότι δουλεύουμε σε δύσκολες και αντίξωες πολλές φορές συνθήκες και όχι πάντα με όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέσα. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας και χωρίς στήριξη ιδιαίτερη και στη δουλειά σας, και χωρίς τη δουλειά σας τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Πιστεύουμε πως ο στόχος είναι κοινός και με καλύτερη οργάνωση και έλεγχο θα γίνει η δουλειά μας πιο αποδοτική και η ζωή όλων μας στο χώρο εργασίας μας πιο εύκολη. Όλοι θέλουμε να δούμε το κρατικό θεραπευτήριο να λειτουργεί καλύτερα, να κερδίσει ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυτό μας αφορά όλους, διότι όλοι ζούμε σε αυτό το νησί και η υγεία όλων μας είναι υπέρτατο αγαθό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους για τη συμβολή σας στο έργο που προσπαθούμε να επιτελέσουμε. Να ευχαριστήσω την Ένωση των Εργαζομένων για τη συμβολή της και την έγνοια της για την επίλυση των προβλημάτων. Παρόλο που σήμερα λείπουν οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί έχουν συνέδριο στην Αθήνα, έχει συνέδριο η ΠΟΕΔΗΝ. Τους διευθυντές ευχαριστούμε ακόμα. Τους διευθυντές της διοίκησης, της διοικητικής, ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας για την απρόσκοπτη συνεργασία τους με τη διοίκηση. Τους διευθυντές του παθολογικού και χειρουργικού τομέα, καθώς και τους διευθυντές των κλινικών για τη συνεργασία, την αλληλοσυμπλήρωση και την αλληλοβοήθειά τους πάνω στο παραγόμενο ιατρικό έργο. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους και την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε στον προγραμματισμό της λήψης αποφάσεων. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο και όλες τις αρχές για την καλή συνεννόηση και συνεργασία που έχουμε. Ευχαριστούμε την αστυνομία, το λιμενικό σώμα, το διοικητή του ΚΙΤ, του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την Intel και το διοικητή της, αλλά και το ΓΕΝ,
τόσο για την τεχνική στήριξη που μας παρέχουν όταν τη χρειαστούμε, όσο και για την ουσιαστική βοήθειά τους στη μεταφορά ιατρικού οξυγόνου με πολεμικό πλοίο, όπως θα γίνει και σήμερα, λόγω της εξεπέραστης γραφειοκρατικής δυσκολίας που μας κατατρέχει. Ελπίζουμε το πρόβλημα να λυθεί ουσιαστικά με την επικείμενη κατασκευή μονάδας παραγωγής οξυγόνου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ προσωπικά υποσχόμαστε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας μέσα στο 2018. Ευχόμαστε σε όλους και σε όλες και σε καθέναν ξεχωριστά μια καλή δημιουργική χρονιά με υγεία και προσωπική ευτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν καλέσω τον Θεοφιλέστατο Μητροπολίτη Στρατονικίας κύριο Στέφανο Κατέ να ευλογήσει την πίτα και να μας πει και εκείνος το δικό του χαιρετισμό, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ανακοίνωση ότι στον 1,5 μήνα ίσως, θα κυκλοφορήσει, έχουμε αποφασίσει να κυκλοφορήσει ένα φυλάδιο, το οποίο θα είναι μια περιοδική έκδοση του κρατικού θεραπευτηρίου και το οποίο θα είναι το βήμα όλων των εργαζομένων που θα κατατίθενται κάθε τρίμηνο και θα είναι μια φορμή για να γίνεται και ένας διάλογος για την επίλυση προφανώς των προβλημάτων που έχει το νοσοκομείο μας γενικότερα. Αυτά ως ανακοίνωση. Παρακαλώ, Θεοφιλέστατε. Τον ουρανοφάντορα του Χριστού μίστη του Δεσπότου τον φωστήρα των φαΐνων, τον ευκαισαρίας και καπαδόκων χώρας, βασιλείων των μέγαν ύμνης θυμίσομαι. Να σας μεταφέρω τις ευχές του Μητροπολίτου μας, ο οποίος λόγω των υποχρεώσεων του βρίσκεται στην Κάλυμνο. Ευχόμενοι όλοι μας, η τοπική Εκκλησία, ο Θεός σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε το έργο σας, σε όποιο τομέα και σε όποια θέση και αν έχετε ταχθεί να υπηρετείτε τον Πάσχοντα και τον ανθρώπινο πόνο. Να δανειστώ μία φράση της κυρίας Διοικήτριας: «Εκείνος ο ασθενής ο οποίος έρχεται στο νοσοκομείο διακατέχεται από πολλά αισθήματα μεταξύ αυτών και του φόβου και θα πρέπει αυτόν τον φόβο εσείς να φροντίζετε να τον διαχειρίζεστε με ένα χαμόγελό σας και μέσα από αυτό το χαμόγελο και εσείς και εκείνοι οι ασθενείς να παίρνουν δύναμη και να παίρνετε δύναμη για να συνεχίζετε το έργο σας. Για το νοσοκομείο μας εύχομαι το 2018 να είναι γεμάτο από προσωπικό και άδειο από ασθενείς. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Να είστε καλά. Πρέπει να πούμε. Έλα, τι κάνουμε τώρα. Να μου πείτε σε τι είναι μάχη. Έλα, εσείς κόβετε. Εγώ δεν έχω ιδέα, παιδιά. Όχι, εσείς τα κόψετε. Α, ναι, λοιπόν. Έχουμε. Τι είναι? Του Χριστού του νοσοκομείου για 14. Ναι, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει το φλουρίμ. Λοιπόν, πες το εσύ καλύτερα. Εσύ, έλα. Ήθελα να σας ενημερώσω. Παρακαλούμε. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι εκτός από το φλουρίμ που υπάρχει στην πίτα, η οποία δεν φτάνει για όλους, δυστυχώς, προφανώς, ναι. Υπάρχουν ατομικές μερίδες για όλους σας. Θα κληρωθούν με κλήρωση, με βάση το κατάλογο, 4 ονόματα, αντί για φλουρί δηλαδή, οι οποίοι όσοι κερδίσουν, όσοι κληρωθούν, θα πάρουν μία μέρα ρεπό. Ωραία. Όχι οι υπόλοιποι. Επομένως, να ξεκινήσουμε με αυτό. Θα παρακαλούσα τον Θεοφιλέστατο να μας πει έναν αριθμό από το 1 έως το 112. Το 112. Λοιπόν, το 112.
Το πρώτο φλουρί πέφτει Ευσταθιά του Καλλιόπη του Νικολάου. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο να μας πει έναν αριθμό από το 113 έως το 225. Το 113. Πολύ συμβολικά τα κάνετε. Μισό λεπτάκι. Καλά τα ακούω. Ναι, τέλεια. Βάλω τη χειρουργό να το κόψει. Ζαγοριανού Ειρήνη του Ιωάννου. Βάλω τη χειρουργό να το κόψει. Να βάζει και όλα σε αυτό χρόνο. Να παρακαλέσω τον κύριο διοικητή της Ιντέλ να μας φέρει ένα αριθμό από το 226 έως το 338. Ήταν αυτό. Ήρθατε και εσείς. Ήταν αυτό. 233. Για να δούμε. Λοιπόν, πλατή Μαρία του Αντωνίου. Και ποιος άλλος θα μας πει. Δεν ξέρω ποιον να πω τώρα, ποιον θέλετε. Μια γυναίκα, την κυρία Παπαφώτη, πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Έναν αριθμό από το 339 έως 457. 400. Λοιπόν, Τζανουδάκη Βασιλεία, όχι Φρόσο. Τζανουδάκη Βασιλεία του Νικολάου. Τη Βίκη, τη Βίκη. Αυτά. Λοιπόν, να προσφέρουμε. Να προσφέρουμε. Αυτά λένε. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν... Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μερικές συνεντεύξεις από αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση. Ακούσατε πολύ σύντομα, θα κυκλοφορήσει ένα φυλάδιο το οποίο θα αναφέρει τα πεπραγμένα της διετίας του κρατικού θεραπευτήριου Λέρου, τι έχει γίνει. Πάνω λοιπόν και η πρόεδρος να μιλήσουμε έτσι λίγο. Η πρόεδρος λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία πρόεδρε, πόσο σημαντικό είναι για ένα νησί να ξέρει ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Καλημέρα και από μένα. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που δέχτηκα να παραβρεθώ σε αυτή την τιμητική και τόσο σεμνή τελετή. Όλοι γνωρίζουμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι η υγεία. Οπότε όταν έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι με το δυνατότερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξοπλισμένο τόσο σε έμψυχο όσο και άμψυχο υλικό, θεωρώ ότι μπορούμε να νιώθουμε περισσότερο ασφαλείς και να παραμένουμε στον τόπο μας που τόσο αγαπάμε και θέλουμε να συνεισφέρουμε και παράλληλα να βάζουμε τα θεμέλια ώστε και τα δικά μας τα παιδιά να παραμείνουν σε ένα νησί που θα τους προσφέρει και την υγειονομική κάλυψη, την ιατρονοσηλευτική, φαρμακευτική κτλ. Κάλυψη, αλλά και όλα τα άλλα πνευματικά εφόδια που χρειάζεται για να ζήσει κανείς. Κάνετε από αυτά που ακούσατε σήμερα από την Μάκρο. Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγει, γιατί θεωρώ ότι μέσα σε 2 χρόνια έχουν γίνει, θα έλεγα, σημαντικά άλματα προόδου και υποσχόμενοι αυτά που πρόκειται να, μάλλον τα όργανα με τα οποία θα εξοπλιστεί το νοσοκομείο μας, εννοώ τα μηχανήματα, αλλά και τη στελέχωση που πρόκειται να επιτευχθεί και δεδομένης της υπαρχούσης, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο και οδεύουμε ακόμη σε ακόμη πιο καλό.